σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων Σιτίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση εργαζομένων και αγροτών. Η σημερινή συγκέντρωση είναι συνέχεια μια σειρά συναντήσεων και κινητοποιήσεων ενάντια στην πολιτική λιτότητας και την διάλυση των εργατικών και εργασιακών κατακτήσεων ενός αιώνα. Εγώ σήμερα θα εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας και την αγανάκτησή μας στα συνειστερούμενα από την κυβέρνηση μέτρα που έχουν δίθεν σκοπό τη συμμετοχή των εργαζομένων στη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας, που μόνο ο εργαζόμενος δεν ευθύνεται για την κατρακύλα της, ενώ το μόνο που στην πραγματικότητα σώζουν είναι για άλλη μια φορά κόσμο κάθε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός τομέας στη χώρα συνεχώς συρρυκνώνεται. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα αντίθετα με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται χρόνο με τον χρόνο. Το χρυσάφι της Σιτίας, το λάδι μας, έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που για να πιεις ένα καφέ θες 2 κιλά λάδι. Εδώ θέλω να κάνω κάποια επισήμανση σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Υφυπουργός είχε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 5 Μάρτη θα έχουν καταβληθεί τα υπόλοιπα 40% των επιδοτήσεων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί τίποτε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για την πόλη μας τα χρήματα των επιδοτήσεων. Ουσιαστικά είναι το μόνο χρήμα που πέφτει στην πόλη. Δυστυχώς έχουμε, νιώθουμε όλοι μας μια κατάρρευση σε ένα σύστημα. Χρεοκοπημένο σύστημα που δεν το έκαναν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι αγρότες, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε ο ιδιωτικός τομέας. Το κάνουν αυτοί που διαχειριστήκαν δημόσιο χρήμα και αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Αλλά δυστυχώς θα την πληρώσουμε εμείς. Στοχοποιήσαμε το δημόσιο τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτοί που αγωνιστήκαν να διορίζουν συνεχώς το δημόσιο τομέα, να μεγαλώσουν το δημόσιο τομέα, να τον εξασθενήσουν και σήμερα να ζητάνε απολύσεις. Σήμερα είμαστε εδώ όχι για να συμπαρασταθούμε, αλλά για να συνδιεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Μας έχουν πετάξει όλοι στη θάλασσα χρόνια τώρα να κολυμπάμε μόνοι μας και αυτοί ταξιδεύουν με θαλαμιγούς. Τώρα πάνε να μας πάρουν και το σωσίδιο. Μην τους αφήσετε. Η Σιτία του σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τη Σιτία του χθες. Ας τον βάλουν καλά στο μυαλό τους από εδώ και πέρα. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, η κυβέρνηση υποκύπτοντας τις απαιτήσεις των αγορών και τα κελέσματα των πιο αντιδραστικών κύκλων των Βρυξελών, εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων της χώρας μας. Μετά από 5 μήνες από την εκλογή της, εγκατέλειψε άτακτα όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και τα βάρη της κρίσης τα φορτώνει στις πλάτες των μισθωτών, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων. Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζοντας τον αγώνα του Δήμου Απεργιακού μας αγώνα το 2006, συμμετέχουμε και σήμερα στην απεργιακή κινητοποίηση. Η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το σύμβολο σταθερότητας και τις αγορές, προχωρούν σε μία άνευ προηγουμένου λαϊλασία των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οδηγούν σε μέτρα δραματικής μείωσης των εισοδημάτων μας. Σήμερα ουσιαστικά για το δικό μας συνδικάτο, τον εκπαιδευτικό δευτερογόνας εκπαίδευσης, κλείνει ο πρώτος κύκλος στο πλαίσιο δράσης και στο πρόγραμμα δράσης που είχαμε, προκειμένου να στη συνέχεια μέσα από έκτακτες διεθνικές συνελεύσεις θα προγραμματίσουμε για το άμεσο μέλλον την πορεία μας, τις νέες κινητοποιήσεις. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος, ο οποίος μέσα από 4 ουσιαστικά 24 ώρες απεργίες που κάναμε, αναδεικνύεται το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν απήργησαν, θα πρέπει σιγά σιγά να αφημιστούν, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι μονόδρομος πλέον είναι ο δρόμος και όχι το σχολείο.